Αγαπητοί φίλοι, τι θα δούμε σήμερα. Πριν από λίγες ημέρες λάβαμε ένα mail από την μαμά ενός 12χρονου μαθητή, μαθητή της πρώτης γυμνασίου. Ένα κουκλί, ένα παιδάκι εξαιρετικός μαθητής, δραστήριος, αθλητής, ένας κούκλος. Μας έστειλε λοιπόν μέσα στο mail, μας είχε επισυνάψει ένα βίντεο. Στο βίντεο αυτό λοιπόν, ο μικρός, ο Άκης, έκανε κάτι που έχουμε παρακολουθήσει στην ελληνική τηλεόραση μόνο από τον Ούρι Γκέλλερ μέχρι σήμερα. Τι έκανε? Με κάποιο απίστευτο τρόπο, που δεν δείχνει να έχει λογική εξήγηση, κολούσε μεταλλικά αντικείμενα, κουτάλια, πυρούνια, ό,τι μεταλλικό, πάνω στο σώμα του. Δηλαδή ακουμπούσε το κουτάλι και το κουτάλι έμενε πάνω στο σώμα. Σε διάφορα σημεία του κορμού, εδώ στο λαιμό του, στα φτάκια του. Μας έστειλε λοιπόν η μαμά το βίντεο και μας είπε μήπως υπάρχει κάποια λογική εξήγηση γι' αυτό, μήπως υπάρχει κάποιος ειδικός, γιατρός, μοριακός, βιολόγος, ερευνητής να μου εξηγήσει πώς ακριβώς και τι συμβαίνει στο παιδί και πώς ακριβώς έχει αυτή την ικανότητα. Πάμε να δούμε τι θα δούμε σε λίγο. Ένα απίστευτο θέαμα. Εικόνες που προκαλούν έκπληξη. Ο Άκης είναι ένα 12χρονο αγόρι με ιδιαίτερη ικανότητα σύμφωνα με την οικογένειά του. Μεταλλικά αντικείμενα ακουμπούν το σώμα του και στέκονται όρθια χωρίς ο ίδιος να τα συγκρατεί. Στις εικόνες που βλέπετε, ο 12χρονος τοποθετεί τα κουτάλια ένα-ένα στο σώμα του, στο θώρακα και στην κοιλιά και εκείνα μοιάζουν να μαγνητίζονται από το κορμί του. Στη συνέχεια, το 12χρονο αγόρι τοποθετεί τα κουτάλια που βλέπετε στα αυτιά του, στη μύτη και στο πηγούνι του και εκείνα κρέμονται σαν να τα συγκρατεί μια αόρατη δύναμη. Το απίστευτο θέαμα συνεχίζεται με τα δάκτυλα των ποδιών και των χεριών να συγκρατούν τα μεταλλικά αντικείμενα. Οι εντυπωσιακές εικόνες που προκαλούν απίστευτη έκπληξη συνεχίζονται με τα μεταλλικά αντικείμενα να ακουμπούν στο σβέρκο του και στην πλάτη και να στέκονται όρθια χωρίς να τα συγκρατεί το παιδί με τα άκρα του. Σε λίγο ο Άκης, μαζί με την μαμά του, θα έρθει εδώ στο στούντιο. Θα μας μιλήσει για αυτή του έτσι την ιδιαίτερη ικανότητα, να πω. Έχει να κάνει με την ικανότητα, έχει να κάνει με την ενέργεια του παιδιού, γιατί οι ειδικοί έδωσαν διαφορετικές εξηγήσεις για το πώς ακριβώς στέκονται τα μεταλλικά αντικείμενα πάνω στο σώμα του παιδιού. Θα έρθει λοιπόν εδώ με την μαμά του, θα μας δείξει πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό με τα μεταλλικά αντικείμενα στο σώμα του. Θα κουβεντιάσουμε γι' αυτό και θα μιλήσουμε και με ειδικούς, με γιατρούς, με παιδίατρους, με παθολόγους, με μοριακούς βιολόγους, να δούμε τι είναι το φαινόμενο αυτό. Να σας πω το δώρο μας το σημερινό. Είναι 2-1 ο διαγωνισμός αυτός, αύριο Παρασκευή. Σε 24 ώρες από τώρα κάποιος θα πάρει 5.000 ευρώ μετρητά. Ένα 5.000 λοιπόν αύριο. Αλλά όπως έχετε καταλάβει,
Επειδή εδώ δεν μιλάμε για τύχη, δεν μιλάμε για κάποια κλήρωση που ο πιο τυχερός κερδίζει. Μιλάμε για ικανότητα, τα χρήματα πάνε στον πιο γρήγορο. Όποιος είναι ο πιο γρήγορος σήμερα δέχεται να έχει τον καλύτερο χρόνο και μέχρι αύριο το μεσημέρι που θα δώσουμε το 5.000. Ειδικά για σήμερα όμως σας έχουμε ένα iPhone 5S. Αυτό εδώ πέρα, το θέλω τώρα κινητό. Είναι το κινητό, αυτό ονομάζεται το θέλω τώρα κινητό. Είναι το καινούριο iPhone, το 5S, το πιο ακριβό από τα iPhone που κυκλοφορούν στην αγορά, το οποίο έχει και αυτήν εδώ την μαγιά που ακουμπάς το δάχτυλό σου και καταγράφει τα δακτυλικά σου αποτυπώματα και λειτουργεί μόνο με τα αποτυπώματα του κατόχου. Όποιος άλλος το πάει στα χέρια του, αρνείται να λειτουργήσει αυτό το iPhone, γιατί είναι αποκλειστικά δικό σας και θα γίνει αποκλειστικά δικό σας, αν τηλεφωνήσετε στο 9011-51-51-51 ή στείλετε, όχι, δεν θα στείλετε τίποτα, θα πληκτρολογήσετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε το μονοψήφιο αριθμό που θα ακούσετε στον τηλεφωνητή. 9011-51-51-51. Ο μονοψήφιος αριθμός είναι μέχρι το 9. Όποιος τον πατήσει πιο γρήγορα, αυτός θα πάρει το δώρο. Καλή επιτυχία! Θα ξεκινήσουμε όμως από ένα θέμα το οποίο είναι καλό να το δουν παιδιά, έφηβοι κυρίως, έφηβοι και γονείς. Πρόκειται για σεξουαλική παρενόχληση 14χρονης μέσω Facebook και μάλιστα την σεξουαλική παρενόχληση, όπως πάρα πολλές φορές συμβαίνει, την έκανε ένας γνώριμος της οικογένειας. Την έκανε σύμφωνα με την καταγγελία και σύμφωνα με την οικογένεια της 14χρονης και σύμφωνα με τη μάνα, γιατί ενδεχομένως η άλλη πλευρά το αρνείται. Την έκανε σύμφωνα με τη μάνα ο σύντροφος της κολλητής της φίλης. Το περιστατικό συνέβη σε κάποια περιοχή της Ελλάδας, σε κάποια ελληνική οικογένεια. Θα κάνουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε την ανωνυμία της οικογένειας και να προστατεύσουμε βεβαίως το παιδί. Αλλά είναι καλό να προβάλλουμε το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ επικίνδυνο και πια τα παιδιά έχουν Facebook από πάρα πολύ νωρίς. Πάμε να δούμε το βίντεο. Μητέρα καταγγέλει ότι η 14χρονη κόρη της δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση μέσω Facebook από 40χρονο άνδρα, ο οποίος μάλιστα ανήκε στο φιλικό περιβάλλον της οικογένειας. Τα πάρα πολλά μηνύματα τα δέχτηκε στις 27 Μαΐου του 2013. Της έγραφε ότι πράγματα χαρακτήριστα που δεν μπορούν να υποθούν. Γράφει, αν κοιμά τη μαμά, τι κάνει τώρα, σβήσε τα μηνύματα, πρόσεξε πολύ να μην τα δει, δώσε μου το λόγο σου ότι θα τα σβήσει. Θα έρθω από εκεί, θα σου δείξω, θα σου κάνω. Ήταν στα τέλη του περασμένου Μαΐου, όταν η μητέρα της 14χρονης κοπέλας έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της. Στο άκουσμα και μόνο ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος παρενοχλούσε την ανήλικη κόρη της, σάστησε. Η τραγική είδηση έφτασε στα αυτιά της μητέρας, όταν η νεαρή έστειλε τα μηνύματα που έλαβε μέσω Facebook σε μια μεγαλύτερη εξαδέλφη της. Η μητέρα αμέσως απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες αυτεπάγγελτα προχώρησαν στη δίωξη του 40χρονου άνδρα. Μάλιστα, χθες ήταν προγραμματισμένη η εκδίκαση της υπόθεσης, ωστόσο ο κατηγορούμενος ζήτησε και πήρε αναβολή για λόγους υγείας. Ζητήθηκε αναβολή από την πλευρά του κατηγορουμένου, ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Γιατί θα κινδυνεύουν σίγουρα και άλλα παιδιά, δεν είναι μόνο το δικό μου παιδί. Η εξέλιξη αυτή, όπως είναι φυσικό, έχει εξοργήσει τη μητέρα της 14χρονης κοπέλας. Ο κατηγορούμενος, βλέπετε, ζει στην ίδια πόλη, ενώ και η γυναίκα με την οποία συζεί μένει στην ίδια πολυκατοικία με την οικογένεια της νεαρής. Σαν άνθρωπος έρχεται απροκάλυπτα όποτε θέλει, το παιδί όποτε τον βλέπει κάνει κρίση πανικού. Έρχεται κάθε μεσημέρι για να φάει με τα μελλοντικά, δεν ξέρω πώς να εκφραστώ, πατερικά σε εισαγωγικά. Έχει πέσει το παιδί πάνω του 2-3 φορές. Στα τέλη του Ιουλίου, μάλιστα, η 14χρονη εξετάστηκε από την παιδοψυχίατρο πραγματογνώμονα της εισαγγελίας, η οποία διαπίστωσε ότι πάσχει από μετατραυματικό στρες. Από τότε έχει αρχίσει ένας απίστευτος γολγοθάς για την οικογένεια,
προκειμένου η νεαρή να ξεπεράσει το σοκ του τραγικού αυτού περιστατικού. Είναι σαφές και πρέπει να τονίσω ότι όσο φύλαμε, ζητήσαμε και την άποψη της άλλης πλευράς, του κατηγορουμένου βεβαίως, είτε μέσω του δικηγόρου του, είτε μέσω του ιδίου. Η άλλη πλευρά δεν θέλησε να τοποθετηθεί στην εκπομπή. Άλλωστε, σκοπός αυτής της εκπομπής δεν είναι να κάνει δίκη, δεν είναι να κάνει τηλεδίκη, αλλά να καταγράψει ένα κοινωνικό φαινόμενο, όπως η σεξουαλική παρενόχληση μέσω του Facebook σε ανήλικα παιδιά. Θα ήθελα να καλησπερίσω την μητέρα της μικρής, της 14χρονης. Μας ακούτε? Ναι, καλησπέρα σας. Θέλετε λίγο να μας πείτε πώς καταλάβατε εσείς ως μητέρα, πώς πληροφορηθήκατε το περιστατικό? Ναι, ένα πρωινό ξυπνάει το παιδί, να δεν είχε δείξει κάποιο σημάδι και μου ζήταγε επίμονα τον ψυχολόγο της. Δεν μπορούσαμε να κλείσουμε ραντεβού εκείνη την ημέρα γιατί η ψυχολόγος ήταν κλεισμένη. Μας δέχτηκε ωστόσο γιατί το παιδί επέμενε στις 11 το βράδυ. Αφού την πήγα, μίλησα με τον ψυχολόγο και γυρίσαμε σπίτι γύρω στις 12 και μου ομολόγησε ότι έβγαινε αυτό το πράγμα. Όταν το άκουσα βέβαια, δεν ήξερα τι να κάνω, δεν ήξερα τι να σκεφτώ, τι που να πάω. Τρελάθηκα στην κυριολεξία, όμως ο χρόνος έπρεπε να ηρεμήσω το παιδί. Προσπάθησα να μην δείξω ότι αναστατώθηκα τόσο πολύ. Και της λέω εντάξει, ήταν η εποχή των εξετάσεων βέβαια, γιατί το παιδί ήταν Δευτέρα Γυμνασίου. Την άλλη μέρα το πρωί έγραφε η ιστορία, της λέω ας κοιμηθούμε τώρα γιατί γράφεις το πρωί. Την πήγα σχολείο, έγραψε. Την πήρα πάνω και φύγαμε για την αστυνομία. Μαζί με τον αδερφέ μου και εκεί κατέθεσε το παιδί, το οποίο βέβαια εντάξει δεν ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, γιατί ήρθε σε επαφή με αστυνομικούς, κάναν διάφορες ειδήσεις, ένιωθε άσχημα. Αλλά ήταν κάτι το οποίο κατά την άποψή μου έπρεπε να γίνει. Σας έδειξε μικρή τη συνομιλία? Ναι, ναι, το πρωί μόλις γυρίσαμε από το σχολείο μου έδειξε τα μηνύματα. Κάλεσα και τη σύντροφο του 40χρονου. Τα είδε και εκείνη, η οποία σαν πρώτη αντίθεση ήταν αναστάτωση ότι τι πράγματα είναι αυτά κτλ. Κτλ. Και εγώ θα φύγω από το σπίτι γιατί έχω και εγώ παιδιά και τέτοια. Βέβαια δικό της θέμα, τον έχει ακόμη εκεί, δεν με άφωνε εμένα αυτό. Αυτή ήταν μια φίλη δικιά σας, μια στενή σας φίλη. 10 χρόνια κολλητή φίλη. 10 χρόνια κολλητή σας. Η οποία και κάθε μέρα στο σπίτι μου, ναι. Η οποία είχε τα παιδιά μας μεγαλώσαν μαζί. Η οποία είχε ένα σύντροφο. Είχε ένα σύντροφο τα τελευταία 7 χρόνια και το παιδί το γνώριζε από 7 χρονών. Δεν το γνώρισε τώρα. Έχει διαπιστωθεί ότι τα μηνύματα στο Facebook της κόρης σας έχουν σταλεί από τον συγκεκριμένο? Ναι, βεβαίως. Ούτως ή άλλως έχουν κατασκευθεί υπολογιστές του, είναι στα εγκληματολογικά στην Αθήνα. Και ήταν μηνύματα, το πόρισμα. Ήταν μηνύματα ερωτικής φύσης ή μηνύματα φλερτ? Όχι απλά ερωτικής. Α, τόσο πολύ. Σεξιστικής θα έλεγα. Α, τόσο πολύ. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Και πάντα, μα πάντα, φρόντιζε να ρωτάει πού βρίσκεται η μαμά, αν κοιμάται η μαμά. Σβήσε τα μηνύματα, δώσ' μου το λόγο σου, σβήσε τη συνομιλία. Α, υπήρχαν και τέτοια μηνύματα τα οποία είχαν σβηστεί? Ναι, τα έχω καταγεγραμμένα, τα έχω σπίτι μου. Τα έχω, μάλλον, καταγεγραμμένα. Τα έχω ερευνήθηκε και τα έχω σπίτι. Μάλιστα. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Είναι μια υπόθεση εξοργιστική και πολύ σοβαρή και πρέπει να δημοσιοποιούμε τέτοιες υποθέσεις, πάντα όμως προστατεύοντας τα παιδιά και τις οικογένειες, γιατί είναι φαινόμενο το οποίο συμβαίνει πολύ συχνά και πρέπει τα παιδιά να απενοχοποιηθούν και να ενημερώνουν κατευθείαν το γονέα. Αυτό είναι το ζήτημα. Εμένα το παιδί μου είχα φροντίσει το έχω χειρώσει εισαγωγικά αν της συνέβαινε κάτι τέτοιο. Φυσικά δεν περιμέναμε σε καμία περίπτωση ότι θα ήταν συγκεκριμένο άνθρωπο με κάποιον άλλο, γιατί το παιδί μιλάει με συμμαθητές, δηλαδή με άτομα τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά. Πέρα από εκεί όμως, θα ήθελα να πω ότι στην Ελλάδα δυστυχώς τα πράγματα με την ομολογία σχετικά με τέτοια θέματα και με ανηλίκους είναι του όρου, όπως είναι για όλους δηλαδή, και τους ενήλικες τα ίδια κάνουν και με τους ανήλικους.
Αυτή τη στιγμή το παιδί έχει φτάσει στο σημείο να έχει ενοχές, ξέρεις, του στυλ, μήπως έκανα εγώ κάτι και το προκάλεσα. Ναι, βέβαια. Ενώ ο ίδιος που προέβησε αυτή την πράξη, κυκλοφορεί άνετα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αλήθεια, τι σας είπε, φαντάζομαι του ζητήσατε το λόγο ή όχι? Όχι, δεν του ζήτησα ποτέ το λόγο, γιατί όταν γεννήθηκε αυτό το παιδί, ορκίστηκε όποιος την πειράξει, όποιος της κάνει κακό, θα είμαι απέναντί του. Σαν όλες τις μάνες, πιστεύω. Βεβαίως. Εγώ είχα κάποιους λόγους επιπλέον. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήξερα την αντίδρασή μου όπως θα αντιδρούσα. Στεκόμουν απέναντί του να το πω γιατί. Δεν ξέρετε αν θα μπορούσατε να ελέγξετε τον εαυτό σας? Ακριβώς. Και αυτό έχει λογική. Ακριβώς. Δεν το ήξερα καθόλου. Γι' αυτό και μέχρι στιγμής έχω φροντίσει να μην τον δω καθόλου. Πάντως, γιατί διαφορετικά ήταν πολύ εύκολο να τον δω. Είναι πιθανό να έρθετε αντιμέτωποι, γιατί στο βίντεο άκουσα ότι το είναι εκεί στη γειτονιά και τον έχει δει και το παιδί. Ναι, έρχεται στη πληκτικία συχνά. Εκεί που μένουμε. Άρα έρχεται για φαγητά. Δεν έχει συμβεί τίποτα. Και η σύντροφό του, βέβαια, είναι την πολυκατοικία. Επισκέφτεται την πολυκατοικία. Ναι, ναι, τη δική μας πολυκατοικία. Τον είδα το παιδί στον κήπο και άλλαξε δρόμο. Και της λέω, γιατί κορίτσι μου άλλαξε σε σύντρομο, γιατί να μην αλλάξει εκείνος. Και μου λέει, μα δεν νιώθω καθόλου καλά το να βλέπω. Οπότε δεν μπορούσα και απλά ένιωσα πολύ άσχημα, γιατί λέω, κοίταξε να δεις που έχουμε φτάσει. Ας πούμε, να κρύβεται το παιδί και ο ίδιος να είναι άνετος. Εν πάση περιπτώσει... Η αστυνομία ενήργησε άμεσα... Εκεί έγινε λάθος με την αστυνομία, πιστεύω, γιατί δεν θέλω να σκεφτώ ότι έγινε κάτι ασκημένο. Ενώ ήταν μέσα στα πλαίσια του αυτοφόρου, μπερδέψαν τις ημερομηνίες από ό,τι μου είπανε και δεν έγινε η αυτοαφορή διαδικασία. Μετά πήγαμε σε τακτική δικάσιμο, ορίστηκε βέβαια σχετικά νωρίς. Στην ώρα του δικαστηρίου έφτασε ένα χαρτί ότι ξαφνικά την πάρμα του δικαστηρίου ο κύριος αυτός αρρώστησε και έπρεπε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο της πόλης. Γιατί το δικό μας προφανώς δεν ήταν αρκετό. Και φυσικά δεν πίστεψα. Εγώ την άλλη μέρα μόνη μου ερεύνησα, πήρα στο νοσοκομείο τηλέφωνο, μου είπαν ότι όντως δεν κάνει κάτι από νοσηλεία, απλά ήταν τυπικά για να πάρει το χαρτί. Και τώρα δόθηκε καινούργια ημερομηνία για τη δίκη. Μάλιστα. Δυστυχώς, συγγνώμη της Ελλάδος, σας είπα και πάλι. Ας ευχηθούμε το δικαστήριο να γίνει το συντομότερο δυνατό και να στείλουμε και εμείς μέσω της εκπομπής μας την έκκληση τη δική σας ότι τέτοιες υποθέσεις πρέπει να εκδικάζονται αμεσότατα. Αμεσότατα και να μην ισχύει ό,τι ισχύει γενικά για όλους. Δηλαδή για όλες τις υποθέσεις, γιατί δεν είναι όλες το ίδιο. Έτσι εδώ είναι. Μιλάμε για την ψυχή ενός μικρού παιδιού. Υποθέσεις που αφορούν σε ανηλίκους και ειδικά όσον αφορά τέτοιου είδους κακοποίησεις, σεξουαλικές ή άλλες τέτοιες κατηγορίες, θα πρέπει να εκδικάζονται αμεσότατα και να μην υπάρχει καμία καθυστέρηση. Να σας ευχηθούμε κουράγιο. Πάρα και πολύ. Έτσι και η δική σας ιστορία να αφυπνίσει ακόμη περισσότερο την κοινωνία. Ναι, και τα παιδιά να μην τρέπονται να τα λένε στις τους. Γιατί το Facebook είναι κάτι που πια οι έφηβοι χρησιμοποιούν ως επικοινωνία, καθημερινή επικοινωνία, συστηματικότητα. Αυτός είναι ο τρόπος που συνομιλούν και που έρχονται σε επαφή όχι μόνο οι έφηβοι, ναι, και οι ενήλικες πλέον. Η διαφορά είναι ότι με τους εφήβους συχνά δεν ξέρουν ποιον έχουν απέναντι. Γιατί στην κοινωνία τον βλέπεις τον άλλον όταν θα σου επιτεθεί, όταν θα σε φλερτάρει οτιδήποτε στο Facebook. Υπάρχει η ανωνυμία, υπάρχουν και οι απάτες στους λογαριασμούς και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να πούμε το διαγωνισμό και θα αλλάξουμε θέμα μετά. Θα έρθει κοντά μας σε λίγο ο Άκης, ο 12χρονος Άκης. 5.000 ευρώ αύριο. 5.000 ευρώ με τρίτα αύριο για τον πιο γρήγορο. Αυτόν ο οποίος θα πληκτρολογήσει πιο γρήγορα το μονοψήφιο αριθμό που θα ακούσει σήμερα στον τηλεφωνητή. Εκτός όμως από τα 5.000 ευρώ, στο τέλος εκπομπής έχουμε και άλλο δώρο, υπερδώρο, ένα iPhone 5S. Είναι το νέο,
το νέο iPhone, το, με τον πανίσχυρο επεξεργαστή α7, δηλαδή είναι ακόμη πιο γρήγορο. Η μπαταρία κρατά περισσότερο, έχει ενσωματωμένη μνήμη 16 γίγκα. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι το θέλω τώρα κινητό. Το iPhone 5S. Σας δίνουμε τα τηλέφωνα για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό. 90 11 51 51 51. Καλή επιτυχία και διαφημίσεις. Ένα απίστευτο θέαμα. Πώς στέκονται μεταλλικά αντικείμενα πάνω στο κορμί του 12χρονου Άκη. Κουτάλια και πυρούνια μοιάζουν να μαγνητίζονται από το σώμα του παιδιού. Ο Άκης έρχεται με τη μητέρα του στο πλατό της εκπομπής και μιλά για την ιδιαίτερη ικανότητά του. Γιατροί δίνουν τη δική τους εξήγηση για το περίεργο φαινόμενο. Λοιπόν, για όσους δεν παρακολουθήσετε από την αρχή την εκπομπή μας, ο Άκης που είναι κοντά μας, ο Άκης ο Γεωργούλας, είναι 12 χρονών. Καλώς ήρθες, Άκη. Καλησπέρα. Μαζί με τη μαμά του, την Ιωάννα Γιούλια. Καλησπέρα σας. Η μαμά του Άκη μας έστειλε ένα mail και μας έστειλε ένα βιντεάκι. Σε αυτό το βιντεάκι, λοιπόν, είδαμε τον Άκη, έτσι όπως τον βλέπετε εσείς, να έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα, να πω. Ένα φαινόμενο, θα έλεγα, το οποίο έχουμε δει στην Ελλάδα μόνο από το Γιούρι Γκέλλερ. Το σώμα του μαγνητίζει μεταλλικά αντικείμενα, όπως κουτάλια, πυρούνια, ό,τι έχετε στην κουζίνα σας γενικώς, ναι. Αλλά να έχει και κάποιο βάρος συγκεκριμένο, μπορεί να βάλει μια κατσαρόλα πάνω και κόλλησε στο σώμα του παιδιού. Ακριβώς. Και μας ζήτησε η Μανούλα, αν ξέρουμε κάποιον ειδικό, αν μπορούμε να ερευνήσουμε αυτό το φαινόμενο, για το τι ακριβώς συμβαίνει με το μικρό. Ακριβώς. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Σπύρο Μαζάνη, που είναι παιδίατρος. Γεια. Καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα. Τον κύριο Σωτήρη Αδαμίδη, παθολόγο. Γεια σας. Καλώς ήρθατε, γιατρέ. Και ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, που σήμερα δεν είναι κοντά μας ως διοικητής του νοσοκομείου Ελπής. Είναι κοντά μας ως μοριακός βιολόγος. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Θα πρότεινα να δούμε ένα βίντεο για το τι ακριβώς και πώς μπορεί ο Άκης να μαγνητίζει μεταλλικά αντικείμενα. Και εμείς ζητήσαμε από τη μαμά του και τον Άκη να έρθουν λίγο πιο νωρίς, για να μην υποβάλουμε τώρα το παιδί σε αυτή τη διαδικασία, εδώ στο στούντιο, με τον κόσμο, για να είναι πιο ήρεμο, πιο ήσυχο. Λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή μας, λίγη ώρα πριν, μόνος του Άκης, με τη μαμά του και μόνο με το σκηνοθέτη μας και τον παραγωγό μας, με το στούντιο άδειο και σε κατάσταση έτσι ηρεμιάς, μας έδειξε τι ακριβώς κάνει. Γιατί θέλαμε κι εμείς να το δούμε από κοντά. Έτσι λοιπόν θα το παρακολουθήσετε, αγαπητοί φίλοι, και μετά θα το κουβεντιάσουμε. We'll be right back.
ξεκίνησες, Άκη μου, να δοκιμάσεις, το ξεκίνησες μόνος σου, είδες κάτι? Όταν ήμουν πιο μικρός, καθόμασταν στον καναπέ εγώ, η μαμά μου και η αδελφή μου και βλέπαμε την εκπομπή του Γιούρι Γκέλλερ και ζήτησα στη μαμά μου να φέρει κουταλάκια. Βέβαια, δεν τα λυγίσαμε, αλλά κατάφερα να τα κολλήσω στα χέρια μου και στα πόδια μου, στα δάχτυλα των ποδιών. Και από εκεί μετά το έψαξα, βασικά προσπάθησα να το... να δω αν θα μπορέσω να τα κολλήσω κι αλλού. Με τα χρόνια και κατάφερα να τα κολλήσω στο σώμα, στο πρόσωπο, στα χέρια και στα πόδια ήδη κολλούσα. Απλά το ανέπτυξα και εδώ και στην πλάτη. Αυτά. Μάλιστα. Για να μας πει λίγο η μαμά. Εσείς το ψάξατε καθόλου, πώς ακριβώς συμβαίνει στο μικρό το συγκεκριμένο φαινόμενο? Ουσιαστικά ήταν μια έκπληξη για μας όταν πρώτο είδαμε ότι μπορεί να κολλήσει μεταλλικά αντικείμενα στα χέρια και στα πόδια. Εκ των υστέρων το είχαμε αφήσει λιγάκι. Εσείς το προσπαθήσατε κι εσείς να το κάνετε? Βέβαια. Και εγώ και η κόρη μου. Και η κόρη σας, η οποία είναι λίγο μεγαλύτερη. Είναι 14. 14. Και προσπαθήσατε κι εσείς με κάποιο τρόπο να δείτε αν μπορείτε να καταφέρετε το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Το παιδί, θέλω εσείς να μου πείτε πώς το βλέπετε. Τα κουτάλια στερεώνονται πάνω στο σώμα του με κάποια τεχνική που έχει προσπαθήσει και έχει εξασκηθεί και έχει καταφέρει, ή όταν ακουμπούν στο σώμα του με κάποιο τρόπο σαν να μαγνητίζονται, σαν να έχει κάποια ενέργεια ιδιαίτερη και στέκονται πάνω στο κορμί του? Εσείς τι νιώθετε? Γιατί είναι παιδί σας και το παρακολουθείτε από κοντά. Εμείς το βλέπουμε πρώτη φορά. Πιστεύω ότι νιώθει μερικά σημεία πάνω στο σώμα του, δηλαδή δεν μπορεί να το κολλήσει σε όλο το σώμα. Για παράδειγμα, στα πόδια δεν το κάνει ακόμη τουλάχιστον. Στο σώμα είτε στα δάχτυλα υπάρχουν πολύ πολύ μικρά σημεία που το νιώθει εκείνος πιο έντονο και μπορεί να τα κολλήσει επάνω. Και πήγατε το μικρό σε κάποιο γιατρό να δείτε αν έχει κάποια ιδιαίτερη ενέργεια ή κάποια ιδιαίτερη σύσταση, το αίμα του, δεν ξέρω, μπορεί να λέω και ανοησίες αυτή τη στιγμή? Ουσιαστικά δεν το έχουμε ψάξει. Mm-hmm. Από φίλους, γιατρούς είτε γνωστούς μας έχουν πει ότι μπορεί να είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Mm-hmm. Μέχρι εκεί. Κάποιες εξετάσεις οι οποίες φέραμε από Κέρκυρα τις έχουμε δώσει στους γιατρούς εδώ, οι οποίοι θα μας πούνε περαιτέρω ό,τι μπορούμε να μάθουμε περισσότερο. Ο Ούρι Γκέλλερ έλεγε τότε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη ενέργεια που δημιουργείται μεταξύ του ανθρώπου και του αντικειμένου. Mm-hmm. Εσείς πιστεύετε αυτό που ισχυριζόταν τότε ο Ούρι Γκέλλερ, την ενέργεια του ανθρώπου? Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει κάποια ενέργεια. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο μικρός την έχει πολύ πιο έντονη, διότι μπορεί να δώσει την ενέργεια αυτή και σε άλλα άτομα. Δηλαδή, για εξηγήστε το όμως. Για παράδειγμα, εάν σας πιάσει, σε πολύ λίγο, σε μισό λεπτάκι περίπου ούτε ίσως, κολλάει και στο δικό σας χέρι το κουταλάκι. Αν με πιάσει ο μικρός, μπορεί να προσπαθήσω να κολλήσω δηλαδή το κουτάλι. Ακριβώς. Και να με πιάσει ο μικρός και μετά να κολλήσει. Πρόκληση. Με βάζετε. Είναι πρόκληση, με δελεάζετε τώρα. Φαντάσου όμως, Τατιάνα, να το βάλεις και να κολλήσει από μόνο του. Έχω κι εγώ αυτή την ενέργεια. Θέλετε να το προσπαθήσουμε με τον γιατρό που κάθεται δίπλα σας? Το προσπαθήσαμε. Και κόλλησε? Όχι. Δεν κόλλησε σε εσάς? Να το προσπαθήσουμε και με μένα. Εντάξει. Βέβαια, αυτό φαντάζομαι ότι χρειάζεται και λίγο μια συγκέντρωση, χρειάζεται και μια προετοιμασία, γιατί δεν είναι ταχυδακτουλουργικό τρίκο. Τώρα αυτή ακριβώς τη στιγμή είμαστε στον αέρα και δεν ξέρω, είναι και το παιδάκι, δεν βρίσκεται κάθε μέρα σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Θέλεις να το δοκιμάσουμε? Εντάξει. Ναι, έλα. Πότε σε μια φίλη γιατρό δικιά μου που το έκανε, κόλλησε στο χέρι της. Κόλλησε στο χέρι της.
Λοιπόν. Δοκιμάστε να σου κολλάει. Έτσι βασικά. Έτσι το χέρι μου. Ναι. Σε ποιο δάχτυλο. Σε αυτό. Εντάξει. Άστο. Προσπαθώ να το γατώσω. Προσπαθώ να το γατζώσω και δεν μου βγαίνει. Γεια στο λίγο. Θες να μου φέρεις κι άλλο. Εντάξει. Κάτι γίνεται. Πώς να το κάνεις τον κύριο Γιάνναρο. Γιατί εγώ είμαι λίγο πονηρή. Και στρίβω το δάχτυλό μου. Να το πιάσεις. Είναι εντυπωσιακό. Όντως. Τώρα, έχει κάποια επιστημονική εξήγηση αυτό ή είναι απλά ένα... ένας τρόπος. Έχει βρει ο Άκης ένα τρόπο στην ουσία. Τι πιστεύουν, η μαμά τι πιστεύει. Ουσιαστικά το ανακαλύψαμε τυχαία εκείνο το βράδυ που βλέπαμε κάποια εκπομπή. Από εκεί και πέρα θα ήθελα πραγματικά να μάθω εάν έχει να κάνει με την υγεία του, αν μπορεί να του προκαλέσει κάτι στην υγεία του. Mm-hmm. Τι το προκαλεί αυτό. Mm-hmm. Και γενικότερα κάποιες απαντήσεις οι οποίες βεβαίω μας απασχολούν. Mm-hmm. Στις εξετάσεις πάντως που είδα και εγώ και ο κύριος Μαζάνης, καταρχάς έχει πολύ χαμηλό σίδηρο το παιδάκι. Mm-hmm. Μου είπατε προηγουμένως ότι θα τέριαζε για στίγμα. Εκεί πρέπει να έχει υψηλό σίδηρο. Έχει υψηλό σίδηρο με χαμηλή φεριτίνη. Άρα οι αποθήκες του σιδήρου έχουν αδειάσει. Αλλά έχει και κάτι άλλο που αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Γιατί παίζει κάποιο ρόλο το πόσο σίδηρο έχουμε στον οργανισμό μας. Το πρώτο μας πράγμα για να που σκέφτεται κάποιος είναι μήπως υπάρχει ποσότητα σίδηρου μεγαλύτερο όπως την αιμοχρωμάτωση ή σε άλλα νοσήματα. Δηλαδή, αλλά υπάρχει απάντηση σε αυτό. Αν κάποιος έχει υψηλή ποσότητα σιδήρου, έλκει αντικείμενα στο σώμα του. Αν, όχι. Αν έχει μαγνητικές ιδιότητες το αντικείμενο που βάζεις, μπορεί να κολλήσει. Αν μια έχει σκέψη, υψηλή ποσότητα. Μια σκέψη. Ναι. Αλλά τώρα λέμε τι βρήκαμε στις εξετάσεις του. Δεν έχει το παιδί κάτι τέτοιο. Έχει όμως κάτι άλλο. Έχει πολύ χοληστερίνη. Γιατί κάνει πολύ κακή διατροφή. Καλά, εντάξει, αυτά είναι. Ναι. Όχι. Ο γιατρός κάνει πλάκα τώρα. Όχι, όχι, αλήθεια είναι. Ναι. Το θέμα όμως είναι. Θέλω την επιστημονική άποψη από τρεις διαφορετικές, αν θέλετε, ειδικότητες. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Γιάνναρο. Εγώ λοιπόν θα λέω ένα πιστεύετε σώμα. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να έλξει ένα μετανικό αντικείμενο σε ένα ανθρώπινο σώμα. Ένας ηλεκτρομαγνήτης. Ένας μαγνήτης, αλλά το σώμα μας έχει σίδηρο μεν, αλλά δεν είναι μαγνήτης. Βεβαίως το σώμα έχει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Έχει ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Κάθε σώμα, κάθε αντικείμενο. Αλλά αυτό επιστημονικά δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτό έχει τέτοια δύναμη ειδικά σε κάποια σημεία ή σε περισσότερα ή σε όλα να μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες ιδιότητες ώστε να μπορούν να κολλούν αντικείμενα. Ρωτώντας όμως το μικρό, άκουσα, μου είπε ότι μπορεί να κολλήσει μεγάλης επιφάνειας αντικείμενα, όχι μικρής. Δηλαδή. Υπάρχει περίπτωση ένα σώμα να έχει υψηλότερο μαγνητικό πεδίο από ένα άλλο σώμα, δηλαδή. Ναι, θα μπορούσε. Ένα μεταλλικό αντικείμενο να λογικά, κολλά ναι. Πιο εύκολα στο σώμα ενός ανθρώπου και λιγότερα εύκολα στο σώμα ενός άλλου ανθρώπου. Λογικά ναι, αλλά... Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι αν κάποιος βρεθεί σε ένα πεδίο, σε ένα κεραυνό ή σε κάποιο ηλεκτρικό ναι. πεδίο, για κάποιο διάστημα, όσο επενεργεί αυτή η φόρτιση, μπορεί να είναι σε κατάσταση ενεργό το συγκεκριμένο το θέμα. Αλλά ναι. όχι μετά. Σε τόσο υψηλό μαγνητικό πεδίο υπάρχει ναι, γιατί, περίπτωση πούμε, κάποιος... ξέρουμε ότι αν βάλουμε τώρα... να προσεγγίσουμε την περιεκτικότητα του σιδήρου στον οποιοδήποτε οργανισμό, στα κύτταρα ή και στο μεσοκυτάριο ναι. διάστημα. Με μαγνήτες απλούς δεν γίνεται. Αυτή η φιλοσοφία με τα μαγνητάκια που βοηθούν δεν έχει επιστημονική βάση, παρά μόνο αν βάζαμε τη δύναμη, ακριβώς αν βάζαμε τη δύναμη
ενός μαγνητικού τομογράφου, αυτές τις μαγνητικές που κάνουμε. Εκεί θα μπορούσε κανείς να προκαλέσει κάποιο συντονισμό και να δει κάποια φαινόμενα. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να ζει σε μια περιοχή με υψηλότερα μαγνητικά πεδία, να γίνεται αποδέκτης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων? Το ίδιο θα ίσχυε για τη μητέρα ακριβώς του. Ακριβώς αυτό. Θα ίσχυε το ίδιο για μένα, για την οικογένεια όλη, για την κόρη μου. Υπάρχουν όμως, είναι όλα τα σώματα ίδιοι αποδέκτες ηλεκτρομαγνητικών πεδίων? Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι και όλα τα όλα προφανώς άνθρωποι υπάρχουν διαφοροποίησεις. Δεν είναι όλοι. Δεν είμαστε όλοι. Είμαστε όλοι μοναδικοί. Ούτως ναι. Αλλά υπάρχει, όπως σας είχα από πριν μιλήσει, ένα PowerPoint presentation. Αν το βάλετε, μπορώ να σας δείξω μερικά πράγματα σε σχέση με το σκεπτικισμό ο οποίος έχει τεκμηρίωση όμως πάνω στο πώς ο νεαρός μας μπορεί να λειτουργεί σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, ας πούμε, εκεί υπάρχει αυτό εδώ η που μας φέρατε για το σίδηρο που έχει μαγνητικές ιδιότητες ή κάτι άλλο. Τα επόμενα είναι, αλλά εδώ τα ξέρουμε επόμενα. Ότι ο σίδηρος έχει ανταπόκριση σε ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Δεν έχουμε όμως εδώ αυτή την περίπτωση. Όχι, να προχωρήσουμε πιο κάτω. Ναι. Αυτό. Η μόνη περιεκτικότητα σε σίδηρο θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί την αιμοσφαιρίνη, η οποία έχει άτομα σίδηρου με υψηλή τάση σύνδεσης και μεταφέρεται βέβαια το οξυγόνο έτσι. Να πάμε στην επόμενη. Ναι. Αλλά ο σίδηρος στην αιμοσφαιρίνη από καμιά μελέτη δεν προκύπτει ότι έχει σιδηρομαγνητικές ιδιότητες. Και μάλιστα στην περίπτωση που κυκλοφορεί με το οξυγόνο το οποίο μεταφέρει στους ιστούς, έχει ελάχιστη καθόλου τέτοια δραστηριότητα. Και συνήθως εμείς έχουμε το σίδηρο μέσα στην αιμοσφαιρίνη με οξυγόνο. Σπάνια όταν θα πάει στους πνεύμονας που θα αποδώσει το οξυγόνο και θα πάρει το διοξείδιο. Άρα δεν έχουμε αυτή την περίπτωση δεν εδώ, άρα δεν υπάρχει αυτό. Μην αναλύουμε μια περίπτωση λοιπόν, η οποία δεν ισχύει. Όχι, έχει κειμένου. Ενδιαφέρον για να ξέρουμε και τη φυσική οδό μέσα από την οποία θα μπορούσε να προκύψει. Ναι. Να πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, για να παρουσιαστούν όμως οι πολύ μικρές ιδιότητες αυτές από την αιμοσφαιρίνη ή σε άλλα όργανα, στο σηκώτη μπορεί να έχουμε, σε ένα άτομο που πάσχει από την αιμοχρωμάτωση που είπαμε, θα πρέπει να ισχύσει επάνω, να εφαρμοστεί ένας πολύ υψηλό μαγνητικό πεδίο, όπως σας είπα, με το μαγνητικό τομογράφο. Δεν έχει κάνει κάποια μαγνητική... Όχι, δεν έχει κάνει. Και πάλι και αυτό θα ήταν... Δεν έχει κάνει ποτέ στη ζωή του μαγνητική τομογραφία. Δεν έχει κάνει ποτέ, όχι. Ποτέ. Και αυτό πάλι θα ήταν παροδικό. Ούτε και αυτό είναι. Πάμε στο επόμενο. Και εδώ θα δείτε. Λοιπόν, το επόμενο θα μας το πείτε μετά τις διαφημίσεις, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα αφού πούμε τον διαγωνισμό μας. Αύριο αναδεικνύεται ο νικητής για τα 5.000 ευρώ. Ενώ σήμερα στο τέλος της εκπομπής ένα iPhone 5S είναι το τελευταίο iPhone. Το πιο σύγχρονο που κυκλοφορεί, με καλύτερη κάμερα, πιο γρήγορο. Αυτό εδώ είναι. Αντικείμενο του πόθου. Το κινητό το θέλω τώρα. 90-11-51-51-51. 90-11-51-51-51. Όποιος πληκτρολογήσει πιο γρήγορα το μονοψήφιο αριθμό που θα ακούσει στον τηλεφωνητή, αυτός θα πάρει το κινητό σε λίγη ώρα και θα διεκδικήσει και τα 5.000 αύριο. Διαφημίσεις. Είναι κάποια ιδιαίτερη ικανότητα, είναι τεχνική, είναι ηλεκτρομαγνητικά πεδία, είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Η μητέρα του μικρού Άικη, που είναι 12 χρόνων, επικοινώνησε με την εκπομπή και ζήτησε τη βοήθεια ειδικών. Δεν έχει βγάλει άκρη πώς ακριβώς κολλάνε τα κουτάλια στο σώμα του γιού της. Έχει κάποια ανησυχία μήπως κάτι συμβαίνει το οποίο θα πρέπει να προσέξει. Υπάρχει και ένα άλλο βίντεο στο YouTube που έχει ανεβάσει η μητέρα, το οποίο μπορούμε να προβάλλουμε επίσης, που το παιδί έχει γεμίσει όλο το σώμα με κουτάλια. Και συνεχίζουμε τον κύριο Αδαμίδη. Σας διάκοψα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εξάλλου, εντωμεταξύ είδα κάτι που με βοηθάει στη συνέχεια της κουβέντας. Είδα ότι κρατήσατε το κουταλάκι. Ναι, και προηγουμένως ρωτούσα τον νεαρό αν υδρώνει εύκολα. Μου είπε ναι, ότι έχει αυτή την ευαισθησία όπως εσείς. Έχετε λοιπόν κάτι κοινό. Και το επόμενο βίντεο στο YouTube θα είναι δικό σας. Με 18 κουτάλια. Λοιπόν, τώρα να προχωρήσω να σας πω ότι όσοι αναφέρονται με σκεπτικισμό στο θέμα, στηρίζονται στην εξής άποψη από πλευράς ιατρικής.
ότι ακόμα και αν πλύνουμε κάποιον με σαπούνι και νερό και τον περάσουμε και με ενόπνευμα, ναι, μετά από ένα λεπτό, ναι, το σώμα θα έχει επάνω υγρασία και λίπος. Ναι. Αυτό, επειδή έχει τα μόρια του νερού, του υδρότα δηλαδή, είναι αυτά τα οποία μέσα από τους χαλαρούς δεσμούς, που ξέρει, ναι, ο κύριος Γιάννας ότι υπάρχουν εκεί, μπορούν εύκολα να προσελκύσουν τη σκληρή δομή που έχει ένα μεταλλικό αντικείμενο όπως είναι το κουτάλι. Δηλαδή, η επιφανειακή τάση την οποία έχουν αυτά, η ενέργεια που έχουν σαν επιφάνειες, το κουτάλι το συγκεκριμένο, ναι, τίνει να πάει προς χαμηλότερη ενέργεια που έχει το νερό, ο υδρότας ή το σμίγμα που έχουμε πάνω στο δέρμα. Ναι, αυτό είναι το βίντεο από το YouTube. Εδώ τα κουτάλια κολλάνε πολύ πιο εύκολα από ότι όταν το προσπαθήσαμε εδώ στο στούντιο. Θέλω να πω ότι, ναι, σήμερα ήταν πάρα πάρα πολύ αγχωμένος και πιστεύω ότι και πολλά που έβαλε. Μάλιστα. Ναι. Ενώ εκεί είναι στο σπίτι. Ναι. Αυτό το βίντεο από το YouTube σπίτι, είναι, ναι, μέσα στο σπίτι σας. Ναι. Το έχετε τραβήξει εσείς και ένιωθε πιο χαλαρά με τη μαμά, ναι, και είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Ναι. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Αυτή η διαφάνεια δείχνει, κυρία Στεφανίδου, ότι όσο πιο απαλή και λία είναι η επιφάνεια και ευρεία των κουταλιών ή του σώματος, εδώ όπως είναι στο νεαρό μας, δεν έχει τριχούλες εδώ, είναι, ναι, λίγο το δέρμα, ναι, υδρώνει, τόσο μεγαλύτερη τάση προσκόλληση έχει, όπως λέει και ένας συνάδελφος από τον Berkeley που έψαξα και βρήκα τις απόψεις συγκεκριμένων ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Έχουν ασχοληθεί λόγω του Uri Geller. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα. Άμα βάλετε στο YouTube αντίστοιχα θα βρείτε υπάρχουν κι άλλα. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Δεν θα μας κλέψουν τη δόξα βέβαια την ελληνική, αλλά... Οπότε υπάρχουν πανεπιστήμια του εξωτερικού που έχουν, ναι, ασχοληθεί, μας λέτε, ναι, ναι, κάποιοι ερευνητές, με το φαινόμενο για να εξηγήσουν πώς ακριβώς συμβαίνει. Και, ωραία, έχουν δώσει αυτές τις απαντήσεις που βλέπετε. Ναι. Ότι πιο κολλώδες γίνεται το δέρμα όταν είναι υγρό. Η ελαστικότητα επίσης του δέρματος έχει σημασία. Εάν η ελαστικότητα του δέρματος, αν το δέρμα είναι τεντωμένο, ας πούμε, έχει μεγαλύτερη σκληρότητα, δεν είναι εύκολη η πρόσφυση εκεί. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει και ντοκιμοντέρ, μας ενημερώνει μέσω mail. Ότι στο National Geographic έχει δείξει ένα ντοκιμοντέρ με ένα Ρώσο, ο οποίος έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάνει ο μικρός. Ναι. Και είπαν ότι το δέρμα εφάπτεται τόσο τέλεια με το αντικείμενο, αυτό που λέτε εσείς τώρα. Ναι. Αυτό δεν εξηγείται αυτό τώρα. Αυτό ακριβώς, ναι, ναι. Ότι το δέρμα εφάπτεται τόσο τέλεια με το αντικείμενο, που το αντικείμενο κολλάει πάνω στο δέρμα. Ακριβώς. Ότι το δέρμα είναι λίγο και φάπτεται πολύ καλά. Και με τη βοήθεια και ευχαριστώ και για τα υπόλοιπα σχόλια το συγκεκριμένο και κύριο. Και υπάρχει και επίσης ένα άλλο βίντεο με ένα Σέρβο νεαρό, ο οποίος όμως υποτίθεται ότι επάνω του έρχονται και αντικείμενα πλαστικά ή γυάλινα. Κάτι το οποίο μας απομακρύνει από το φαινόμενο του μαγνητισμού. Και πηγαίνει πιο πολύ σε αυτό το οποίο είπατε εσείς. Οι υγρές λοιπόν επιφάνειες που αλλάζουν τις μηχανικές ιδιότητες του δέρματος είναι αυτές πίσω από την συγκεκριμένη αναφορά, όπως λέει ο Έλμαρ Κρόνερ, ένας Γερμανός ερευνητής. Και τέλος, υπάρχει και μια άλλη ιδέα ενός James Randi, ο οποίος είναι ένας από τους σκεπτικιστές που αντιδρούν σε αυτή την ερμηνεία την εύκολη, ναι, και λέει ότι αν βάλουμε τάλκ επάνω βέβαια στο δέρμα, ναι, δεν θα κολλήσουν τα κουτάλια. Αυτό είναι σίγουρο. Και αυτό αποκλείει να είναι μαγνητισμός. Έτσι. Γιατί ο μαγνητισμός δεν μπορεί να αναιρείται, η βαρύτητα της γης δεν μπορεί να αναιρεθεί επειδή θα βάλουμε εμείς το τάλκ ή αν σκύψει ο φίλος μου εδώ, ναι, πάλι θα είναι δύσκολο να κρατηθεί αυτό. Δεν αναιρούμε τίποτε από το όποιο κομμάτι θέλει εκείνος να χαίρεται. Αν και εγώ θα τον συμβούλευα να σταματήσει να το χαίρεται, για κάθε άλλη άποψη που δεν έχει να κάνει με το οργανικό μέρος, αλλά με άλλα θέματα. Και να σας πω επίσης ότι αν αυτή τη στιγμή είχα μια πηξίδα, ναι, που την έβαζα επάνω στο λαιμό του Άκη, είναι σίγουρο ότι δεν θα έδειχνε τον Άκη, αλλά θα έδειχνε τον Βόρειο Πόλο. Αυτό τι σημαίνει? Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι δεν είναι φαινόμενο μαγνητισμού. Δεν υπάρχει μαγνητισμός. Ναι, ναι. Και ένα άλλο σημείο να προσθέσω, άστε, επειδή μίλησα με τον Άκη και τον ρώτησα αν βάλει το χέρι του σε ένα κουτί που έχει καρφίτσες. Ναι. Θα κολλήσουν πάνω του. Ναι. Χρειάζεται, είπε, μεγαλύτερη επιφάνεια. Αυτό λοιπόν στην άδεια απόλυτα με, ναι, αυτό που λέμε τώρα και αυτό που είπες και εσύ. Μάλιστα. Ότι κολλάει βασικά και δεν μαγνητίζεται. Να πάμε και στον παιδίατρο. Καταρχήν αυτή τη στιγμή στα σπίτια όλα τα παιδιά θα εκδίνονται και θα προσπαθούν να κολλήσουν τα κουταλάκια. Ευτυχώς που δεν είναι κάτι πολύ επικίνδυνο.
Καθόλου επικίνδυνο δεν είναι. Έτσι. Έτσι. Και θέλει πολύ προσοχή. Κάποιοι άλλοι όμως που είναι επικίνδυνοι είναι αυτοί που θα προσπαθήσουν τώρα να πουλήσουν μαγνητάκια για θεραπευτικούς σκοπούς. Καλά, εντάξει, δεν με νοιάζει, θα κάνει κάτι τρελό. Το θέμα είναι ότι αυτό, το θέμα είναι ότι αυτό δεν είναι επικίνδυνο, αλλά άρα. Κυρία Στεφανίδου, υπάρχουν παιδάκια τα οποία καταπίνουν, θα το ξέρει ο παιδίατρος. Διάφορα μεταλλικά είναι. Μην πάμε τώρα στο πιο διαστροφικό υπάρχει. Α τα αφήσουμε αυτά. Με ένα μαγνήτη θα τα βγάλουμε. Πάμε στον παιδί. Εγώ παρατήρησα το εξής. Η επιστημονική εξήγηση που έδωσε ο κύριος Αδαμίδης είναι πάρα πολύ σωστή. Ναι. Αλλά στο βίντεο παρατήρησα ότι ο Άκης προσπαθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό, 90% τα κουταλάκια τα τοποθετεί σε σημείο όπου υπάρχει ένα σχετικό άγκιστρο. Ναι. Δηλαδή πάνω από την κλίδα, mm-hmm. η μύτη του είναι γαμψή και όταν mm-hmm. το βάζει εδώ στέκεται καλύτερα. Mm-hmm. Τα δάχτυλα έχουν μια μικρή κλίση ώστε να μπορεί να στηριχτεί. Δηλαδή υπάρχει μια εξάσκηση mm-hmm. πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει σίγουρα η αυτοεπιβολή, mm-hmm. θέλει να το κάνει, το πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει και βοηθούμενος από την επιστημονική εξήγηση αυτά ας το πούμε ότι κολλάνε. Στα σημεία εκείνα που να προσθέσω σε όλη αυτή την εξήγηση την επιστημονική που έδωσε ο κ. Αδαμίδης, στα σημεία εκείνα που δεν υπάρχουν αυτά τα σχετικά στοιχεία για να κολλήσει, mm. ας πούμε στην κοιλιά του για παράδειγμα σε ένα σημείο, θα μπορούσε μέσα από την να υποβάλει τον εαυτό του και να κάνει μικρές μυϊκές συσπάσεις στο δέρμα του, mm. πράγμα το οποίο να μπορέσει και εκεί να υπάρξει μια στήριξη στο μεταλλικό αντικείμενο. Άρα λοιπόν υπάρχουν τρία πράγματα. Το ένα είναι η αυτοεπιβολή, το πιστεύει για να το κάνει. Το άλλο είναι η τεχνική που αναπτύσσει σιγά σιγά από μόνος του. Και το τρίτο είναι όλη η φυσική και η μηχανική που εξηγήσαμε προηγουμένως. Άρα στη μαμά τι έχουμε να πούμε? Στη μαμά έχουμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι. Να μην δεν, έχει, δεν είναι μια μαγεία. Δεν είναι κάτι που το χάρισε ο Θεός και είναι ένα χάρισμα, πούμε, θεϊκό. Ότι δεν έχει καμία εξέλιξη στη ζωή του για να του δώσει τίποτα περισσότερο. Ή θα να πρέπει βλάψει, να προσέξει. Γιατί η μαμά φοβάται μη τυχόν είναι και κάτι που μπορεί να του κάνει κακό αυτό. Όχι, δηλαδή, δεν θα του κάνει κακό. Κακό θα του κάνει η κακή διατροφή που κάνει, που μου εξήγησε. Μην πούμε σε αυτό, θα τα πείτε ιδιαίτερο στη μαμά. Μην τα πούμε, μην τα πούμε στην αυτά πρέπει να προσέξει. Αυτά θα τη τα πείτε ιδιαίτερο μετά τη μαμά και θα τη εξηγήσετε. Άρα. Και ο Άκης βασικά, όπως και όλα τα παιδιά που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, να μην πιστέψουν ότι υπάρχουν τέτοιες τεράστιες ικανότητες που κάποιος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στη ζωή του και να κοιτάξουν τα μαθήματά τους περισσότερο να διαβάζουν και τους στόχους που πρέπει να βάλουν στη ζωή τους, ειδικά σε αυτή την ηλικία που είναι στην προεφηβεία, που είναι πολύ σημαντικό να έχουν συγκεκριμένους στόχους στη ζωή. Άρα έχει να κάνει περισσότερο με την ποιότητα του δέρματος. Μας είπε ο κύριος Αδαμίδης που είναι παθολόγος και με τη θέληση να τα καταφέρει. Φυσικά. Και νομίζω ότι ο Άκης για να έχει τέτοια θέληση να τα καταφέρει σε αυτό το τομέα, φαντάζομαι ότι έχει θέληση σε όλα. Γιατί μαθαίνω ότι είναι ένας συγκλονιστικός μαθητής, πολύ καλός στο σχολείο, μαθαίνω ότι είναι καταπληκτικός ποδοσφαιριστής και καταλαβαίνω ότι είναι ένα παιδί που όταν βάλει ένα στόχο στο μυαλό του, βρίσκει πάντα έναν τρόπο να τον πετύχει. Είναι αλήθεια αυτό? Βεβαίως. Ειδικά αν θέλει κάτι από τη μαμά του. Άμα θέλει τι? Κάτι από τη μαμά του, βρίσκει πάντα τον τρόπο. Α, και από τη μαμά βρίσκει τρόπο. Πάντως. Είδα και ένα χαμόγελο, έτσι. Γιατί μέχρι τώρα δεν ξέρω αν το κάνεις επειδή είναι τα κουτάλια κολλημένα και φοβάσαι μην πέσουνε. Δεν χαμογέλασες καθόλου όσο ήμασταν εδώ. Αυτό είναι το χάρισμα του γιού σας. Δηλαδή, ακούγοντας τους γιατρούς και τους επιστήμονες, καταλαβαίνω ότι το μεγάλο χάρισμα του Άκη είναι ότι έχει μια σιδερένια θέληση, όπως είναι και τα κουταλάκια που κολλάει στο σώμα του. Και είναι ένα παιδί το οποίο, όταν αποφασίσει να κάνει κάτι, γιατί αυτό που κάνει δεν είναι απλό, αυτό που κάνει είναι καθόλου εύκολο. Είναι από τη μια η ποιότητα του δέρματος που λέτε, από την άλλη, ακούγοντας και τον παιδίατρο, είναι και η σιδερένια του θέληση να το καταφέρει. Μπορείς να κινήσεις βουνά λοιπόν στη ζωή σου, αγαπητέ, αν το αποφασίσεις και το βάλεις στόχο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτά τα οποία βλέπω και με τα κουτάλια. Ότι αν βάλεις. Τι άλλο σ' αρέσει, τι σ' αρέσει να κάνεις? Έχεις αποφασίσει τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου? Δεν έχω αποφασίσει. Έλα, τόσα είπαμε. Εμένα... Δεν θα σου πάρουμε στα ιατρικά. Τόση γνώση. Γιατρό θέλει να σε κάνει, κύριε Αδαμίδης. Δεν έχεις αποφασίσει, αλλά είναι έτσι ότι όταν κάτι θέλεις να κάνεις, το παλεύεις πάρα πολύ μέχρι τέλους και το καταφέρνεις. Ναι, εντάξει. Προσπαθώ να το καταφέρω. Αν δεν τα καταφέρω, το αφήνω και
ξαναπροσπαθώ άλλη στιγμή. Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα. Να το κάνεις. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, μπράβο σου για τη θέλησή σου, λοιπόν, Αρχή, και συγχαρητήρια που προσπαθείς. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους γιατρούς. Νομίζω ότι φεύγεται λίγο πιο ήσυχη η μαμά σήμερα. Ναι. Έκανε, Τατιάνα, με έκανε μια πρόταση ο κ. Σαδαμίδης για να το προσκάλει στην ιατρική. Εδώ το απαντήσω εγώ ότι η βιολογία είναι η μαγεία. Η βιολογία. Εγώ καμία κρίση. Πάμε να πούμε το διαγωνισμό. Πάμε να πούμε το διαγωνισμό και να αλλάξουμε θέμα. 5.000 ευρώ αύριο. 5.000 ευρώ μετρητά αύριο. Και ένα iPhone 5S. Είναι το καλύτερο το... και το πιο ακριβό μοντέλο της iPhone, το 5S. Αυτό εδώ το κινητό βγήκε, κυκλοφόρησε στην αγορά πριν από, δεν έχει συμπληρώσει μήνα ακόμα, πριν από λίγο καιρό και μπορείτε να το πάρετε μέσω του διαγωνισμού μαζί με 5.000 ευρώ. Σας δίνω τα τηλέφωνα 90 11 51 51 51, 90 11 51 51 51. Σας θυμίζω ότι κερδίζει ο πιο γρήγορος, αυτός που θα πληκτρολογήσει πιο γρήγορα το μονοψήφιο αριθμό που θα ακούσει στον τηλεφωνητή. Πάμε να δούμε τώρα αντιδράσεων συνέχεια για τις δηλώσεις του Νότη Φακιανάκη. Είχαμε πολλές εξελίξεις στο θέμα αυτό. Άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο εχθές. Ο Νίκος Βουρλιώτης, μετά την αποχώρηση της Δέσποινας Βανδύ, αποφάσισε να την αντικαταστήσει και να συνεργαστεί με τον Νότη Φακιανάκη. Υπήρξαν αντιδράσεις και γι' αυτό. Να πούμε ότι ο Νίκος είναι ένας, είναι δηλωμένος ψηφοφόρος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Έχει δηλώσει δημόσια ότι ψηφίζει εδώ και 20 χρόνια το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έχει τραγουδήσει και στο συνέδριο της ΚΝΕ. Έτσι λοιπόν προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι μετά τον τόρο που έγινε, μετά τις αντιδράσεις, μετά την αποχώρηση της Δέσποινας Βανδύ, αποφάσισε αυτός να είναι ο συνεργάτης του Νότη Φακιανάκη που θα τραγουδήσει μαζί στο κέντρο. Αντιδράσεων συνέχεια. Καλημέρα Ελλάδα, μίβω στο μικρόφωνο. Στα λέω μέσα στους δίσκους, στα λέω και στο ραδιόφωνο. Η Δέσποινα Βανδύ έφυγε από το πλευρό του Νότη Φακιανάκη λόγω των δηλώσεων του υπέρ της Χρυσής Αυγής. Και ο Νίκος Βουρλιώτης ήρθε, φέρνοντας όμως μαζί του αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις για την απόφαση του αυτή. Ο Νίβο έχει εκφράσει ανοιχτά τη γνώμη του για τη Χρυσή Αυγή σε συνέντευξή του στην εκπομπή το Σεπτέμβριο του 2012 και δήλωσε πως τα τελευταία 20 χρόνια ψηφίζει ΚΚΕ. Έχεις δηλώσει χωρίς φόβο και με πολύ πάθος ότι εδώ και 20 χρόνια ψηφίζεις ΚΚΕ. Ναι, το έχω πει, εντάξει, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Γιατί ψηφίζεις ΚΚΕ? Γιατί ο καθένας ψηφίζει για πολύ πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δεν έχει βγει ποτέ το ΚΚΕ να τάξει τίποτα. Δεν έχει βγει ποτέ να πει ότι ξέρεις κάτι, θα κάνουμε αυτό, εκείνο, τα λοιπά, θα αλλάξουμε, θα επαναδιαπραγματευτούμε το χρέος, τίποτα από όλα αυτά. Βγήκε και είπε ότι ξέρετε κάτι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι τα φόπλακα για τον τόπο. Το είπε αυτό το πράγμα, πολλά χρόνια πριν. Ο Μιχάλης Παπαθανασίου, μέλος του συγκροτήματος Going Through, δήλωσε πως είναι απλά θέμα δουλειάς. Εμείς έχουμε μιλήσει με τον κύριο Σφαγιανάκη, έχουμε εκφράσει γενικά και τη γνώμη μας και τα πάντα. Έχουμε μιλήσει με τον ίδιο, έχει να κάνει με θέμα δουλειάς. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει τις δηλώσεις του. Δηλαδή, δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό το πράγμα. Ειδικά εγώ ως Μιχάλης που δεν έχω κάνει ποτέ δηλώσεις για τίποτα. Πρόκειται για μια δουλειά. Όταν ακούς Χρυσή Αυγή, τι σου έρχεται στο μυαλό? Ξύλο. Δεν ξέρω. Η συνεργασία Νότι Νίβο έφερε αντιδράσεις και στον καλλιτεχνικό χώρο. Κάποιοι προτίμησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, ενώ άλλοι εξέφρασαν την άποψή τους ξεκάθαρα. Δεν έχουμε καμία σχέση σαν συγκρότημα ούτε με τον κύριο Σφακιανάκη ούτε με τους Going Through. Οπότε είναι ανώμια πράγματα. Σαφώς και κοιτάζουμε και θα κοιτάζαμε την πολιτική κατάσταση, την πολιτική αυτή. Δηλαδή δεν έχει να κάνει. Εμείς 18 χρόνια δεν έχουμε συνεργαστεί με κανένα στα μπουζούκια, ας πούμε. Δεν έχουμε πάει στα μπουζούκια. Είναι κάτι συγκεκριμένο αυτό που παίζουμε. Hip hop και το hip hop δεν κολλάει μέσα στα μπουζούκια. Βλέπω να με κυνηγάει η ζωή και να τρέχω. Εγώ δεν θα συνεργαζόμουν με τον κύριο Σφακιανάκη ούτε για όλα τα λεφτά του πλανήτη. Σε αυτή τη φάση, γιατί είναι μια εποχή που πρέπει να πάρουμε μέρος σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ο Νίκος το βλέπει καλλιτεχνικά, καλά κάνει, δικαίωμά του. Εμένα παραμένει φίλος μου, δεν έχω να πω κάτι για τον Νίκο. Δεν περνάει στιγμή που να μην νιώθω αμφιβολία σε θέα κοινή, χωρίς καθόλου ηρεμία. Όλοι οι άνθρωποι συνεργαζόμαστε με άλλους ανθρώπους που έχουν διαφορετικές ιδεολογίες. Το θέμα είναι να μην συνεργάζεσαι με ανθρώπους που κάνουν κακό με αυτά που λένε.
δεν είναι σωστό να μιλάει δημόσια. Δεν βάζω κανένα όνομα, μιλάω πολύ πολύ γενικά. Θεωρώ ότι είναι έξυπνοι αρκετά και οι δύο τους, και ο Νίκος ο Γουρλιώτης και ο Μιχάλης ο Παπαθανασίου, ώστε να κρίνουν και να ζυγίσουν και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Ή δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η ιδεολογία ή δεν ξέρω. Κάτι. Έχουν τους λόγους τους. Κι εγώ είμαι πολλές φορές τόσο... μένω τόσο έκπληκτος απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα που βλέπω και που γίνονται, που δεν ξέρω τελικά ούτε πώς να το αντιμετωπίσω, αλλά ούτε καν πώς να το χαρακτηρίσω, τι όνομα να του δώσω. Δεν ξέρω αν τελικά ισχύει αυτό που λέμε για δημοκρατία και για ελευθερία, τέλος πάντων, σε αυτόν τον τόπο. Σε ενοχλεί λοιπόν ως Έλληνα πολίτη που είναι η Χρυσή Αυγή στη Βουλή? Θεωρώ ότι στη Βουλή θα πρέπει να είναι πολιτικά κόμματα με πολιτικές θέσεις και απόψεις και πρόγραμμα και πλάνο. Εγώ νομίζω ότι μέχρι σήμερα η Χρυσή Αυγή δεν έχει δείξει ξεκάθαρο πολιτικό πλάνο. Ακόμα πιο πολλοί θέλουν την καταστροφή μου. Ο καθένας έχει τα πιστεύω του και πράττει όπως νομίζει. Δεν θα κρίνω εγώ, ιδίως δημοσίως. Έχω τη δική μου άποψη, αλλά δεν θα την εκφράσω δημοσίως. Αυτό αφορά μόνο εμένα. Τις δηλώσεις του Σφακιανάκη τις άκουσες? Αλλάξεις σελίδα. Δεν θες καθόλου? Εγώ λατρεύω όλους τους συναδέλφους μου. Ναι. Αλλά πιο πολύ λατρεύω τα νέα, τα παιδιά που κάνουν έναν αγώνα. Αχάριστη! Ελάτε όλοι μπροστά μου να σας στήσω! Η απόφαση του Νίβο έφερε αναταραχή και στα πρωινά πάνελ. Είναι καλλιτεχνική συνεργασία. Κάποιος θα πήγαινε τώρα καλλιτέχνες. Είναι καλός καλλιτέχνης ο Σφακιανάκης. Πέραν του γραφικού του άλλου κομματιού, είναι καλός καλλιτέχνης όμως. Και δεν είναι κακό να πάει συνεργαστεί κάποιος μαζί του. Τώρα και τι έγινε λοιπόν, τραγούδι. Και τι πάει να πει, δηλαδή, ότι όποιος πάει να συνεργαστεί μαζί του είναι φασίστας. Τρεφέ τώρα. Δεν είπε αυτό, αλλά όταν κάποιος λέει ότι είναι φασίστας, μετά. Δεν είπε ποτέ ότι είναι φασίστας. Δεν είπε ότι είναι φασίστας. Ο Σφακιανάκης πιστεύει ότι οι Σφακιανάκοι δεν είναι φασίστες. Τι να κάνουμε τώρα. Με κάνει να υποστηρίζει τον Σφακιανάκη. Δεν πήγε στη Χρυσή Αυγή. Ο Γουρλιώτης πήγε στο Σφακιανάκη. Ακριβώς. Δηλαδή, ο Σφακιανάκης έχει απόψη. Και απόψη, εγώ ξαναλέω, όποιες στο για να είναι, όποιες θες να ξεκινάμε από εδώ μέχρι εκεί, είναι σεβαστές. Δηλαδή, η δημοκρατία αυτό έχει. Αυτό που δεν θα έχει Χρυσή Αυγή, κατά τη γνώμη μου. Αλλά η δημοκρατία αυτό έχει. Η άποψη είναι, πήγε με έναν άνθρωπο που έχει άλλες απόψεις. Ο Σφακιανάκης βγήκε έξω να πάρει κανένα ρόπολο, να πάρει κανένα Νιγηριανό στο κεφάλι. Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους, όσους μιλούσαν με θρησκές, γιατί ποτέ δεν μάθαν τρόπους. Και οι σατυρικές εκπομπές σε Ελλάδα και Κύπρο ασχολήθηκαν με τις δηλώσεις του τραγουδιστή. Από πότε? Από τότε που μπήκε μέσα στην Βουλή μία μερίδα βουλευτών που προέρχονται από μία μερίδα του πληθυσμού μας. Ναι, από τότε σφίξαν οι. Θα πρέπει να προσέχουν πώς συμπεριφέρονται, θα πρέπει να είναι πιο κόσμοι από ό,τι είναι, αλλά ανήθεια. Να κατεβαίνουν συνέχεια εξωγήνια. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε το μεγάλο Έλλην Νότι Σφακιανάκη! Καλησπέρα Νότι! Καλώς ήρθατε! Πάμε παιδιά σιγά σιγά! Δώσου μου ένα δάνειο ζωής, δυο μήνες ευτυχία. Νότι! Αυτά συμβαίνουν με τον Νότι. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, καθώς ένα υπτάμενο αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους έπεσε μετά τις 9 χθες το βράδυ από τον ουρανό στη θάλασσα, ανάμεσα στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά. Ειρήνη Αρβανίτη, τι εκτιμάτε ότι ήταν αυτό το αντικείμενο? Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι αυτό το φαινόμενο έγινε αντιληπτό όχι μόνο στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, έγινε αντιληπτό από κατοίκους της Πάτρας μέχρι και τα Ιωάννενα. Συγκεκριμένα είπαν ότι ήταν ένα μεγάλο φωτεινό αντικείμενο, όπου είδανε μία λάμψη και λίγο μετά ακούστηκε και ένας δυνατός κρότος. Σύμφωνα λοιπόν με τους επιστήμονες, είναι ένας μετεωρίτης, ο οποίος πέρασε πολύ κοντά από την ατμόσφαιρα του πλανήτη μας. Κάποια απομεινάρια του, να το πούμε, πέρασαν στην ατμόσφαιρα. Η λάμψη δημιουργήθηκε από την τριβή, όπως και ο δυνατός κρότος που ακούστηκε. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο όγκος δεν ήταν ούτε καν 5 εκατοστά. Για να πούμε την αλήθεια, είναι πολύ φυσιολογικό αυτό ως φαινόμενο. Δεν παρατηρήθηκαν κάποιες υλικές ζημιές, ούτε κάποιοι τραυματισμοί, άλλωστε δεν συνηθίζεται αυτό. Και συγκεκριμένα είπαν ότι είναι από το μετεωρικό σμήνος των Λεοντιδών. Μάλιστα. Το καλύτερο που διάβασα στα social media ήταν το εξής. Δεν φτάνει που μας ψεκάζουν, τώρα μας πετάνε και πέτρες. Λοιπόν,
Πάμε να δούμε το διαγωνισμό και να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ένα iPhone 5S και 5.000 ευρώ. Αυτό είναι το δώρο μας, 9011-51-51-51. Καλή σας επιτυχία και διαφημίσεις. Που είναι κοντά μας σήμερα, είναι σεφ στην ζαχαροπλαστική. Και την παρακαλέσαμε να μας δείξει πώς γίνονται αυτά τα πανέμορφα σπιτάκια που τα βλέπουμε στα ζαχαροπλαστεία και τα ζηλεύουμε και τα θέλουμε τόσο πολύ να τα φτιάξουμε με τα παιδιά στο σπίτι. Καλώς ήρθες, Μάλια. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σήμερα για να δεις πόσο απλό είναι, θα το κάνουμε μαζί. Ωραία. Παίρνουμε μπισκοτάκια, αυτά του εμπορίου, τα οποία τα βάζουμε στην αρχή έτσι δίπλα. Mm-hmm. Ένα πακέτο θέλει, τύπου από την Μπέρ. Ένα πακέτο από την Μπέρ μπισκότα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε και συχνά στην ζαχαροπλαστική. Βεβαίως. Κάνουμε τάρτες, κάνουμε διάφορα. Το οποίο τα χωρίζουμε ανά τρία. Ανά έξι, συγγνώμη. Mm-hmm. Μισό λεπτά για να βάλω και τα γυαλιά μου, δεν βλέπω καλά. Λοιπόν. Και εγώ έχω αρχίσει να μην βλέπω, αλλά δεν το κάνω θέμα. Δεν το λέω σε κανένα. Εγώ γυαλιά λέω δεν θα βάλω. Λέω στον άντρα που τα χρώματα είναι μικρά. Έτσι, μπράβο. Όσο έχεις μακριά χέρια είναι. Εντάξει. Όταν κοντίνουν τα χέρια σου, έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, θα τα κάνουμε γρήγορα, γιατί δεν θα μας πάρει το χρόνο. Σου έχω έτοιμο ένα κορνέ. Ναι. Λοιπόν, κάνουμε το εξής. Παίρνουμε τα μπισκοτάκια και κάνουμε στην κάθε γωνία αυτό. Και αρχίζουμε και κολλάμε. Έτσι, μπράβο. Μάλιστα. Τώρα θα πάρεις το επόμενο από κάτω. Συγγνώμη, Μάνια μου. Έλα. Επειδή το προσπαθήσαμε πέρυσι στο σπίτι, η γιαγιά το προσπάθησε με την κόρη μου τη Λιδία. Και φτιάξα ένα πάρα πολύ ωραίο σπιτάκι, σαν και αυτά που μας έχεις φέρει. Ωραία. Απλώς την επόμενη μέρα είχε μουλιάσει από την κρέμα. Και έπεσε το σπιτάκι, έλειωσε. Παίζει ρόλο η σύσταση της κρέμας. Βέβαια, βέβαια. Θα σου πω και ακριβώς τι θέλει. Θέλει δύο ασπράδια αυγών, ναι, και 500 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Επίσης, για να μην μυρίζει αυγουλίλα, ναι, βάζεις ή λίγο λεμονάκι ή λίγο εσάνς, ό,τι έχεις. Ναι. Και αυτό είναι όλο. Και το χτυπάς πολύ καλά στο μίξερ. 500 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Ακριβώς. Και δύο ασπράδια αυγών. Αυτό, τίποτα άλλο. Αυτό είναι όλο. Και τα χτυπάς πάρα πολύ καλή μαρέγκα. Λοιπόν. Ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι ο ένας στίχος, ναι, έτσι. Παίρνουμε τα πουράκια για να κρύψουμε τις ατέλειες. Α, τι και ωραίο. Και τα κολλάμε έτσι. Α, ναι, δεν ξεχάσαμε να βάλουμε. Να, δεν πρόλαβα. Δεν πειράζει. Δεν μπορώ να το βάλω έτσι. Να κολλήσει. Θα κολλήσει και αυτό. Αυτό το κάνουν παιδάκια. Ναι. Οπότε είναι... Άρα μπορώ κι εγώ. Σαν μικρό κοριτσάκι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η τύχη μας. Και με τον ίδιο τρόπο κάνουμε όλες τις άκρες και τα κολλάμε έτσι. Α, μάλιστα. Επίσης, έχουμε εδώ πέρα διάφορα καραμελόνια. Συγγνώμη. Άρα είναι αυτός ο τείχος που φτιάχνεις εδώ, αυτός είναι ο τείχος. Ακριβώς. Λοιπόν, μετά παίρνουμε ό,τι καραμελάκια έχουμε, ναι, και τα κολλάμε πάνω. Όσο πιο πολλά και όσο πιο kids, τόσο πιο ωραίο βγαίνει. Λοιπόν. Βγαίνει πάρα πολύ χαρούμενο. Είναι, ναι, ένας πολύ ωραίος τρόπος για να περάσεις ένα απόγευμα με τα παιδιά σου ή να φέρεις φίλους τους. Πώς το κάνω το Σαββατοκύριακο. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται το κάθε τείχος. Αυτός αλλά είναι ο τείχος τώρα, έτσι. Το μυστικό βέβαια είναι να το αφήσεις να στεγνώσει. Γιατί αν δεν έχεις στεγνώσει καλά, μετά μόλις αρχίσεις και το συναρμολογείς, θα πέσει κάτω. Και πόση ώρα παίρνει για να στεγνώσει αυτό, για να ξέρω. Τουλάχιστον ένα δύο ώρο. Α, θέλει δύο ωρίτσες. Θέλει, θέλει, θέλει. Και μετά πιάνεις, τώρα δεν μπορώ να το, ναι, κάνω εδώ, γιατί θα μας πέσει, αλλά τον πιάνεις στον κάθε τοίχο, το στερεώνεις με κονσέρβες, ναι, γύρω γύρω και αρχίζεις και κολλάς με την ίδια κόλλα. Ενδιάμεσα. Ενδιάμεσα, ακριβώς. Και όταν πια έχουν κολλήσει, βάζεις και τη σκεπή και φαίνεται κάπως έτσι. Λοιπόν. Τόσο απλό είναι, Μάνια μου. Είναι πάρα πάρα πολύ απλό.
Είναι μύρισε το καταρχάς, τι ώρα που μυρίζει. Δεν είναι πολύ ωραίο. Καταπληκτικό είναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε το υπόλοιπο της κόλας μας, να την πω έτσι. Ναι. Και θα αρχίσουμε να μερεμετιάζουμε. Θέλεις να το κάνεις εσύ, πώς θέλω, να το κάνεις. Θέλω, ναι, παίξε εσύ. Μάλιστα. Εγώ θα βάλω από τα κορνέα. Α, είναι αρκετά κολλώδες. Αυτό είναι το μυστικό που μας έπεσε στο δικό μας μένει, το σπίτι. Πρέπει να μην είναι πολύ υγρό. Ρευστό μάλλον, όχι υγρό. Θέλει μόνο δύο αυγά, Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το κόρπο, λοιπόν. Τέλειο. Και το βάζεις παντού για να κρύψεις και τις κόλλες. Τώρα κάτι μυστικό ήθελα να σου πω και το έχω ξεχάσει. Υπάρχει, δεν το βάζουμε σε ψυγείο, θέλει κάποια ιδιαίτερη θερμοκρασία για να στεγνώσει. Θερμοκρασία δωματίου. Εν τω μεταξύ αυτό, αν δεν θέλεις να το φας μετά, μπορεί να το έχεις και του χρόνου. Έχω ακούσει ότι φτιάχνουν τέτοια, τα κάνουν χριστουγεννιάτικα στολίδια και στο δέντρο. Με το ginger. Είναι άλλη ζύμη αυτή. Αυτό εδώ είναι το... Αυτό όχι, αυτό είναι sugar cookie. Δεν σου έχω φέρει σήμερα γιατί δεν έχω φτιάξει ακόμα αυτό με το ginger. Αλλά όντως αυτά μένουν. Εγώ έχω και μία άλλη συνταγή που μπορείς να κάνεις, που είναι με αλάτι, αλεύρι και νερό. Και φτιάχνεις στολίδια για το δέντρο πάλι, τα οποία τα περνάς με ένα βερνίκι μετά και τα έχεις forever and ever. Θέλω να σου πω ότι έχω αγοράσει το μπαζάρ του σχολείου της Λιδίας, το φιλανθρωπικό μπαζάρ που κάνουν τέτοια στολίδια, τα οποία τα έχω ήδη δύο χρόνια και δεν έχουν δεν χαλάσει. Χαλάνε. Όχι. Δεν είναι κακό. Όχι, δεν είναι. Ναι, εγώ ξέρεις τι έχω βάλει μέσα, ανθόνερο. Ανθόνερο. Ανδριώτικο ανθόνερο. Τι ωραία. Λοιπόν, τώρα πάρε ό,τι καραμελώνει θέλεις να σου με αυτό να μην λερωθείς. Μπορώ να κολλήσω και τέτοια. Ό,τι θέλεις. Σμαρτής. Ό,τι θέλεις. Θέλω να φτιάξω κι εγώ τώρα στο σπίτι. Έλεξε όρεξη. Έχει πολύ πλάκα. Και θα βάλεις ωραία χριστουγεννιάτικη μουσική. Και ξέρεις τι γίνεται, ότι πρέπει να έχεις πολλά μέσα, να έχεις πολλά γλυκάκια. Ναι. Γιατί κλέβουν κιόλας όσοι φτιάχνουν. Δεν κάθονται έτσι. Και όσο περνούν οι μέρες και το έχεις στο σπίτι, θα βλέπεις ότι κάτι θα λείπει, κάποια γονίτσα, κάποιο αυτό, πάνε και κλέβουν. Εμένα μια φορά, όταν άρχισα να το κάνω για τα παιδιά μου, όταν ήταν μικρά, έρχονταν και ο σκύλος και έτρωγε. Είναι το project του Σαββατοκύριακου αυτού, μου έχεις δώσει τρελή ιδέα αυτή. Είναι καταπληκτικό. Είναι και μπορείς να κάνεις με το περίσευμα από τα Petit Bear. Λιδία με τις φίλες της, θα γίνει μάχη στην κουζίνα. Σαββατοκυριακό. Επίσης μπορείς να κάνεις και baby houses και τα μικρούλια. Τα οποία γίνονται και γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Γρήγορα. Θα σου δείξω τώρα πώς γίνεται. Λοιπόν, τρία θέλει. Μπορώ. Είδες, σου είπα ότι κλέβουν όλοι. Εντάξει, να έχεις όλα αυτά μπροστά σου, δεν γίνεται να σκεφτείς. Έτσι, γιατί είμαστε λίγο σε αυτό εδώ. I'm down for snorty and nice Santa Claus. Νομίζω ότι είναι έτοιμη η σκεπή. Εγώ τώρα αυτό το κάνω γρήγορα και απλά, έτσι, δεν είναι με το κορνέ και αυτά. Αλλά σου δώσω μια ιδέα πώς γίνεται. Θέλεις το κορνέ, το έχω εδώ. Βάζει. Ας υποθέσουμε ότι είμαι και εγώ παιδάκι, το κάνω έτσι. Όχι να σου υποθέσουμε, είμαι παιδάκι. Έλα, ας το βάλουμε το κορνέ, είναι πιο ωραίο το χιόνι πάνω. Έλα, 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 κάντο. Ζιγ-ζαγκ, κάντο. Μια χαρά τα καταφέρνεις. Ναι, χιονισμένη στέγη τώρα που την έχει. Τέλειο, μπράβο. Ωραία. Οπότε κολλάμε και εδώ επάνω, Smarties. Νομίζω ότι την κάμινα. Νομίζω ότι τα παιδιά σου τα έκανες πολύ ευτυχισμένα όταν ήταν μικρά, έτσι. Ήταν πολύ και ακόμα είναι. Τώρα τους κάνω άλλα. Ορίστε. Ωραία. Τελικά. Πάρα πολύ ωραίο. Και... Τους βάζουμε και κάμποση άχνη, να φαίνεται χιονισμένο. Όπως επίσης βάζουμε και πουράκια. Εδώ να κάνουμε ότι είναι η πορτίτσα. Αχ. Ναι. Δεν μπορώ. Όπως επίσης βάζουμε, κοιτάξτε. Κόψαμε και ξύλα για το τζάκι. Τα κολλάμε βέβαια και αυτά. Και βάζουμε και ένα δεντράκι.
Santa Claus is coming. Ρίχνει και χιόνι εντωμεταξύ, κατάλαβες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλές γιορτές. Πάρα πολύ ωραίες ιδέες, πάρα πολύ όμορφα πράγματα και πάμε να δούμε το διαγωνισμό και να αλλάξουμε θέμα. 90-11-51-51-51, 5.000 ευρώ και ένα iPhone 5S, δεν το κρατώ να σας το δείξω γιατί είμαι πασαλημένη με ζάχαρη άχνη. 90-11-51-51-51, καλή επιτυχία, σε λίγη ώρα θα αναδείξουμε τον νικητή. Και πάμε να δούμε μια όμορφη και πολύ διακριτική κυρία. Ένα κορίτσι που βρίσκεται στην Ελλάδα μόλις 7 χρόνια, αλλά μας έχει κατακτήσει με την ομορφιά της και με την αξιοπρέπεια και τη διακριτικότητά της. Η Βόνη Μπόσνια. Τη γνωρίσαμε ως το κορίτσι του Αντώνη Ρέμου. Εκείνη όμως έχει περπατήσει χιλιόμετρα στις πασαρέλες, έχει έντονο φιλανθρωπικό έργο και λατρεύει την Ελλάδα σαν να είναι σπίτι της. Η Ιβόνη Μπόσνιακ γεννήθηκε στη Φραγκφούρτη της Γερμανίας στις 5 Ιουνίου του 1984. Η προσωπικότητά της είναι ένα κράμα από πολιτισμούς, καθώς έχει κροατική και γαλλική καταγωγή και τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Η ίδια μίλησε για τη ζωή της στον Αντένα στην εκπομπή «Τα Καρντάσιανς». Είμαι από παντού βασικά. Mm-hmm. Μεγάλωσα στη Γερμανία, γεννήθηκα εκεί. Έχω μπαμπά από την Κροατία, μαμά από τη Γαλλία και ζω 7 χρόνια στην Ελλάδα τώρα. Αλλά γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γερμανία. Άρα μιλάς γερμανικά. Βέβαια. Η εντυπωσιακή ομορφιά της αλλά και οι τέλειες αναλογίες της την έκαναν από μικρή να ξεχωρίζει. Ήταν μόλις 15 ετών όταν σε έναν περίπατο με τον πατέρα της την σταμάτησαν και της πρότειναν να κάνει μια φωτογράφηση μόδας. Από τότε οι φωτογραφίσεις, επιδείξεις μόδας και διαφημιστικά γυρίσματα μπήκαν γρήγορα στην καθημερινότητά της. Η ίδια έχει δηλώσει στη συνέντευξή της ότι δεν ήταν ποτέ το δημοφιλές κορίτσι του σχολείου και πως ο πρώτος άνθρωπος που της είπε ότι είναι όμορφη ήταν ο μπαμπάς της. Στα 21 της παίρνει την απόφαση να έρθει στην Ελλάδα. Λαμβάνει μέρος σε διαφημιστικά σποτ, φωτογραφίσεις και περπατάει στις πασαρέλες με ρούχα Ελλήνων σχεδιαστών. Στο κοινό έγινε ευρέως γνωστή από τη σχέση της με τον τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο. Τον Αντώνη για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον γνωρίζεις ξέροντας ότι ήταν τραγουδιστής? Που τον γνώρισα δεν ήξερα ότι είναι τραγουδιστής. Αυτό είναι πάρα πολύ. Μετά κατάλαβα ότι είναι. Γνωριστήκατε στην Ελλάδα? Ναι. Μάλιστα. Πώς φάνηκε? Η Ελλάδα. Στην αρχή δεν ξέρεις ποτέ. Περνάμε πολύ καλά. Πολύ καλά. Αυτό το βλέπουμε όλοι. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή, πραγματικά. Η ίδια μίλησε στην εκπομπή «Τα Καρντάσιανς» για την αγάπη που τους δένει, αλλά και για το ενδεχόμενο οικογένειας. Θα ήθελες στη ζωή σου να κάνετε μια οικογένεια όμως? Ακόμη και αν. Εντάξει, αν θα είμαστε έτσι όπως είμαστε τώρα, μακάρι. Μια μέρα, ναι. Τώρα είμαστε πολύ καλά. Δεν έχω καμιά ανάγκη να αλλάξω τίποτα. Ναι. Θέλω να είμαι μαζί του. Δεν με νοιάζει πώς. Αν θέλεις παιδί, δεν σε νοιάζει το σώμα σου. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό είναι την γνώμη μου. Αν σε ρωτούσα τώρα, θα ήθελες, ας πούμε, να γίνεις μάνα σε αυτή την ηλικία? Εντάξει. Ή ακόμα λες. Αγαπάει την Ελλάδα και όπως η ίδια είπε, η καρδιά της χτυπάει ελληνικά. Αγαπάω την Ελλάδα, δεν θέλω να φύγω από εδώ ποτέ. Την έχεις αγαπήσει την Ελλάδα, Ιβόνη? Πάρα πολύ. Νιώθω σπίτι εδώ, πραγματικά. Πριν από λίγο καιρό βαφτίστηκε χριστιανή Ορθόδοξη σε ένα χωριό λίγο έξω από το Λαγκαδά, τον τόπο καταγωγής του Αντώνη Ρέμου, με τους καλεσμένους να μην ξεπερνούν τους 15. Βαφτίστηκες? Ναι. Πώς? Μαρία Νεφέλη. Πώς μπορώ να τα εξηγήσω? Μαγικό. Ήταν μήπως η πιο όμορφη μέρα που είχα στη ζωή μου. Όπως λέει, έκανε ένα όνειρό της πραγματικότητα. Είμαι πολλά χρόνια εδώ, γιορτάζω Πάσχα εδώ και το νιώθω πραγματικά. Το ήθελα πάρα πολύ. Πάω στην ελληνική εκκλησία και νιώθω σπίτι, αλλά αυτό δεν σημαίνει. Πάλι χριστιανή ήσουν, α? Νιώθω σπίτι στην Ελλάδα και το μόνο κομμάτι που μπορώ να δώσω εγώ είναι αυτό. Να βαφτίζουμε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Δηλώνει παραδοσιακή γυναίκα και της αρέσει να μαγειρεύει γλυκά αλλά και ελληνικά φαγητά. Η μαμά του Αντώνη, ας πούμε, σε βοήθησε να μάθεις κάποια πράγματα. Και το ίντερνετ μου βοηθάει. Και το ίντερνετ, βέβαια. Πες μου μια σπεσιαλιτέ σου. Το γεμιστά, το μουσακά, πολλά, το τσουρέκ. Η φιλανθρωπία αποτελεί για την ίδια τρόπο ζωής. Έτσι, το 2009 αποφασίζει μαζί με μια φίλη της να ιδρύσει έναν μη κυβερνητικό οργανισμό, το Feeling Human, ο οποίος βοηθάει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Αυτόν τον καιρό ασχολείται με τον σχεδιασμό ρούχων. Πρόσφατα κυκλοφόρησε μια σειρά από οικονομικά ρούχα που φέρουν την υπογραφή της. Πάμε να δούμε τώρα ένα από τα πιο εκκεντρικά ζευγάρια, όχι της Ελλάδας, στον κόσμο. Άλκης Δαβίδ, ο οποίος μάλιστα πέρασε και το καλοκαίρι εδώ στην Ελλάδα, έχει σπίτι στις Πέτσες μαζί με το μοντέλο σύζυγό του, την κυρία Τζένιφερ Στάνου. Ο Άλκης Δαβίδ είναι ένας Bon Iver, απίστευτος πλακατζής, κάνει πλάκα και με τα μίντια προκαλώντας, έφεραν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί και θα δούμε και ένα απόσπασμα συνέντευξης από το πρώτο θέμα. Μου αρέσει να αντιμετωπίζω τα πάντα με χιούμορ. Άμα πάρεις τη ζωή σου πολύ σοβαρά, κολλάς τις λεπτομέρειες και γίνεσαι δυστυχής. Αυτή είναι η φιλοσοφία ζωής του Άλκη Δαβίδ, του πολυεκατομμυριούχου που ζει τη ζωή του σπάζοντας πλάκα. Προσέφερε $1 εκατομμύριο σε όποιον τολμούσε να εμφανιστεί γυμνός μπροστά στον Μπαράκ Ομπάμα. Τοποθέτησε κάμερες σε κάθε γωνιά της επαυλής του στο Beverly Hills και παρουσίαζε τις εικόνες μέσα από το διαδικτυακό του κανάλι. Στα ίδια μονοπάτια βαδίζει και η σύζυγός του, Τζένιφερ Στάνο, η οποία ενημερώνει τους διαδικτυακούς της φίλους για τα πάντα με φωτογραφίες. Όλοι γνωρίζουν πια και το γιο τους Νικόλα που μπήκε στη ζωή τους λίγους μήνες πριν. Ήμουν παρόν στη γέννα του μικρού μου γιου γιατί ήθελα αυτή τη φορά να το ζήσω. Είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να ρουφώ τις εμπειρίες της ζωής. Του αλλάζω πάνες και ασχολούμαι με τον κήπο μου. Η ζωή είναι αδιάφορη από τη θέση του θεατή. Ο Άλκης Δαβίδ κατάγεται από την Κύπρο και έχει άλλους δύο γιους. Πολλά καλοκαίρια τα περνάει με την οικογένειά του στο σπίτι του στις Πέτσες. Από εκεί έδωσε αποκλειστικά συνέντευξη στο πρώτο θέμα και μίλησε για την έντονη ζωή του αλλά και την αγαπημένη του Τζένιφερ. Όταν γνωρίστηκαν, της δάνεισε χρήματα για να ξεκινήσει την εταιρεία με τα μαγιό. Ήθελε να βλέπει τη σύντροφό του χαρούμενη. Τελικά, προς έκπληξή του, τα μαγιό είχαν ανταπόκριση και κατάφερε να τον ξεχρεώσει 2 χρόνια μετά. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, η μελαχρινή σεξοβόμβα τον ταλαιπώρησε αρκετά μέχρι να την κατακτήσει. Ζηλεύει περισσότερο. Είναι μια θεότρελη Ιταλοαμερικανίδα. Όταν πρωτογνωριστήκαμε, δεν έδωσε σημασία ο ένας τον άλλον. Την κυνήγησα για πολλούς μήνες γιατί ήταν αρνητική, αφού είχε μόλις βγει από μια σχέση που την είχε ταλαιπωρήσει. Στα όπα-όπα την έχει ο σύζυγος. Ό,τι ζητήσει Τζένιφερ, εκείνος της το χαρίζει. Πανάκριβα αυτοκίνητα, τσάντες και παπούτσια των μεγαλύτερων οίκων και ρούχα πάντα επώνυμων σχεδιαστών. Το τεράστιο δωμάτιο με τις πανάκριβες συλλογές το έχει δείξει ούκο λίγες φορές στους διαδικτυακούς της φίλους. Το ίδιο βέβαια και την γκαρνταρόμπα του μοναχογιού της. Είναι ωραίο να ζεις σε ωραίο περιβάλλον και να έχεις ωραία πράγματα, αλλά πίστεψέ με, δεν είναι το παν. Την ίδια ευτυχία αισθάνομαι και όταν φοράω το μαγιό μου και βρίσκομαι στα βράχια μπροστά στο σπίτι μου στις Πέτσες, κάνοντας διαλογισμό. Δεν τον ενδιαφέρει ποτέ τι λέει ο κόσμος. Το μόνο που τον νοιάζει είναι να περνά καλά, να είναι χαρούμενος και να γελάει. Να γελάει με την ψυχή του. Και παπάς να είσαι, κάποιος τους ενοχλείς. Δεν μου αρέσουν τα κουτσομπολιά και δεν βασανίζομαι για το τι θα σκέπτονται οι άλλοι για μένα. Αυτό το θεωρώ απελευθέρωση. Άλλωστε, έχω μια αρχή. Δεν πάω σε τραπέζι όπου δεν μπορώ να ρευτώ ελεύθερα. That's okay. Okay, I don't want to put my mouth on that now. That's absolutely disgusting. Oh my goodness. Jennifer, I'm not often speechless. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στην Ιγυρία. Γιος του Ανδρέα Δαβίδ με τις εταιρείες εμφιαλώσεων σε 28 χώρες σε όλο τον κόσμο. Φίτησε στα καλύτερα σχολεία, ενώ κατάφερε να γίνει ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Ίδρυσε επίσης εταιρεία παραγωγής, αλλά και πρακτορείο μοντέλων στη Βρετανία. Θέλει πάντα να ασχολείται με ό,τι τον ευχαριστεί. Σε ηλικία 15 ετών έπεισα τον πατέρα μου να διακόψω το σχολείο και να έρθω εδώ, στις Πέτσες, για να δουλεύω. Κλέψω σε ιχθυοτροφείο. Κυκλοφορούσα με μηχανάκι και ζούσα όπως οι ντόπιοι. Επέστρεψα στο Λονδίνο κάποιους μήνες μετά, έχοντας ερωτευτεί το νησί. Τι είναι τα χρήματα, σήμερα τα έχεις, αύριο όχι. Το θέμα είναι να ζεις απελευθερωμένος και όπως πραγματικά θέλεις, απαλλαγμένος από καθοσπρεπισμούς. Πρέπει να αρέσεις πρώτα απ' όλα στον ίδιο σου τον εαυτό. Η περιουσία του αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια λίρες. Έχει σπίτια σε Λονδίνο, Λος Άντζελες, Πέτσες και σαλές στην Ελβετία. Στα 18 του τον χτύπησε αυτοκίνητο και ήταν σε κόμμα για 5 ημέρες. Του πήρε 6 χρόνια να συνέλθει από το σοκ. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που ποτέ δεν πήρε τη ζωή στα σοβαρά.
5.000 ευρώ αύριο, αύριο Παρασκευή. Και το θέλω τώρα κινητό. Το θέλω τώρα κινητό είναι το κινητό της Apple, το νέο iPhone 5S, που θα το πάρει ένας από εσάς αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Αυτός που θα είναι ο πιο γρήγορος όλης της εκπομπής. 91-90-11-51-51-51, 91-11-51-51-51. Καλή σας επιτυχία! Για πάμε να δούμε ποιος θα πάρει το iPhone 5S σήμερα. Είναι η κυρία Σουλτάνα Παπαϊωάννου. Κυρία Σουλτάνα μου! Μου διευκρίνησαν εδώ οι συνεργάτες μου στο διάλειμμα ότι αυτό το κινητό που θα πάρετε λειτουργεί μόνο με το δικό σας δακτυλικό αποτύπωμα, μόλις ακουμπήσετε το χέρι σας. Να το πάρετε και να το χαρείτε και να μην αγοράσετε ποτέ ένα τέτοιο στο σύζυγό σας. Καλό απόγευμα! Γεια σας!